Η αλήθεια είναι ότι είμαστε στην ευχάριστη θέση πλέον να έχουμε τη δέσμευση από τον Υπουργό και από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αττικό Μετρό, ότι τις επόμενες μέρες, σε 15 μέρες περίπου, ότι θα φύγουν οι λαμαρίνες από το κέντρο της πόλης μας. Είναι ένα πάγιο αίτημα του Δήμου μας. Έχουμε κάνει μια σειρά αλληλογραφίας και επισκέψεων εδώ στο εργοτάξιο της Οδού Μεταμορφώσεως. Η αγορά, η τοπική, όπως ξέρετε, εδώ στο κέντρο της Καλαμαριάς έχει περάσει μια δύσκολη περίοδο. Όλα αυτά θα αλλάξουν, θα φύγουν οι λαμαρίνες, θα ομορφύνει το τοπίο μας και θα θυμίζει κάτι από αυτό που θα ζήσουμε στο μέλλον, όταν πια θα υπάρχει και το μετρό στις Ράγες. Από εκεί και πέρα θέσαμε στον Υπουργό και στον Γενικό Γραμματέα και το βασικό αίτημά μας όσον αφορά στο μετρό, που είναι η αλλαγή ρημοτομίας αλλά και η διάνοιξη επιτέλους της Οδού Πόντου, ένας δρόμος υπερτοπικού χαρακτήρα, ο οποίος θέλουμε να παλωτριωθεί από την κεντρική πολιτεία, μιας και υπερβαίνει τις δυνατότητες του Δήμου. Και υπάρχουν οι σκέψεις και ψάχνουμε τον τρόπο να βρούμε με ποιον τρόπο ακριβώς θα μπορέσει να γίνει αυτό από την κεντρική πολιτεία, μιας και πλέον έχει γίνει αντιληπτό. Αυτό είναι δουλειά της Αττικό Μετρό, να το πει και του Υπουργού. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ μέσα στα επόμενα 3 χρόνια, με αυτά που ακούμε από τα χρονοδιαγράμματα, τον Απρίλιο του 2023 είχαν πει, νομίζω, ότι θα έχει τελειώσει η βασική γραμμή, και άλλους 6 μήνες για να δοθεί και η γραμμή της Καλαμαριάς, μιας και η γραμμή της Καλαμαριάς μπορεί να είναι έτοιμη σχεδόν, αλλά θα χρειαστεί τουλάχιστον 6 μήνες να περιμένει την κεντρική, τη βασική γραμμή του μετρό.